Χριστό, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ειν στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιο, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας σου κατά το παρόν και τα πάντα πληρώνοντας εμπρός των αγαθών και ζωής κολυμπός. Έλθε και ισχύνωσε νυν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίους και σώσον αγαθέρια σου τα φυσικά στάδια. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών. Το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις το κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προς εργασία των ειδωλών σου. Πρεσβείς παναχάνου σου, μικρός και πάνω σου, τον Αγίο. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα θα κάνουμε μία αναψηλάφιση και θα σχολιάσουμε και θα εμβαθύνουμε λιγάκι σε μερικά από τα λόγια τα οποία λέμε κατά την ημέρα της κουράσμας. Αφού ακουστεί το αγκάλας πατρικάς, έτσι και σπέτρει μέσα στον Ιερό Ναό, έρχεται ο υποψήφιος να γίνει μοναχική του κουρά, να καρεί μοναχός, ο ιερέας εκείνη τη στιγμή του λέει «Άνοιξον τα της καρδίας σου ότα αδελφέ». Αδελφέ μου, του λέει, άνοιξε όχι μόνο τα αυτιά σου αυτά που μ' ακούς τώρα, γιατί με αυτά είναι σίγουρα που μ' ακούς, αλλά εγώ θέλω να ακούσεις και να ανοίξεις τα λόγια, τα αυτιά, να ανοίξεις και να ακούσεις τα αυτιά της καρδιάς σου και να ακούσεις τα λόγια του Θεού. Και άκουσον τις φωνής του Κυρίου λεγούσεις. Και άκουσε τη φωνή του Κυρίου που σου λέει «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άραδε το ζυγόν μου εφημάς και μάθε τα παιμού ότι πράω ψηνή και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών». Ελάτε, λέει, κοντά μου όλοι όσοι είστε κοπιώτες, κουρασμένοι από αυτή τη ζωή, πεφορτισμένοι όσοι έχετε πάρα πολλά βάρη επάνω σας, και εγώ σας υπόσχομαι ότι θα αναπαύσω τις ψυχές σας. Σηκώσατε το ζυγόν επάνω σας και μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση με τις ψυχές μου και να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε στο τέλος ανάπαυση, ψυχική ανάπαυση στις ψυχές σας. Εδώ λέει ο ιερέας προς τον υποψήφιο να γίνει μοναχική του κουρά, να προσέξει και να ανοίξει τα αυτιά της καρδιάς σου. Άρα δεν έχουμε μόνο αυτιά, θα λέγαμε, και μάτια στο σώμα. Υπάρχουν και τα μάτια της ψυχής, υπάρχουν τα αυτιά της ψυχής, υπάρχουν, εδώ έλεγε ο Χριστός, ο εφωνότα ακούει, ακουέτο. Αυτός ο οποίος έχει αυτιά και να ακούει, ας ακούσει. Φυσικά όλοι τον ακούγανε, όσοι είχαν αυτιά. Το ζήτημα είναι ότι πόσοι άνοιγαν τα αυτιά της καρδιάς τους για να ακούσουν. Αυτό λοιπόν που ζητάει από εμάς εκείνη την ώρα, αλλά και κάθε μέρα ο Χριστός, είναι να ανοίγουμε τα αυτιά της καρδιάς μας για να ακούμε τη φωνή του. Αυτό είναι σε μια καθημερινή βάση. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή εσείς ακούτε τη φωνή μου με τα αυτιά του σώματός σας. Καλό όμως είναι κανείς να μπορέσει να λαμβάνει και να ακούει τα μηνύματα της ψυχής του άλλου που βγαίνουν μέσα από την ψυχή του. Πολλές φορές ακούμε πράγματα τα οποία είναι άσκοπα, τα οποία είναι άνευ ουσίας που συζητάμε.
Και καμιά φορά βλέπεις έναν άνθρωπο, όταν τον κοιτάς και χωρίς να σου μιλήσει, αισθάνεσαι και μόνο από το βλέμμα του ότι αυτός ο άνθρωπος σου λέει πολλά. Και μόνο από το βλέμμα ή από το πρόσωπό του. Αν θέλετε παράδειγμα να σας πω, ένας άνθρωπος που ζητάει βοήθεια και δεν μιλάει, το βλέπεις από το βλέμμα. Το καταλαβαίνεις, το ακούς μέσα σου ότι αυτός ο άνθρωπος αναζητάει και σου ζητάει να τον σώσεις από κάπου. Το βλέπεις το βλέμμα του, τον τρόπο που σε κοιτάει, σου μιλάει και χωρίς να ανοίξεις το στόμα. Ομοίως εσύ, χωρίς τα αυτιά σου να λαμβάνουν εξωτερικούς ήχους, λαμβάνει η δικιά σου ψυχή αυτό το μήνυμα ότι αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει και έχει έρθει κοντά σου να σου ζητήσει τη βοήθειά σου. Άρα όντως μπορούν να υπάρχουν άλλα αυτιά εκτός από αυτά που βλέπουν. Από αυτό το παραδειγματάκι που σας είπα, πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε και να ακούσουμε το Θεό. Να τον δούμε μέσα από μία γνώφο, μέσα από ένα σύννεφο, μέσα από ένα... και να τον... να ακούσουμε τη φωνή του, να μας στέλνει το μήνυμά του μέσα στην ψυχή μας πολλές φορές. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα που να λαμβάνεις τα μηνύματα του Θεού μέσα στην ψυχή σου και να τα ακούει η ψυχή σου. Τι μας λέει τώρα? Εκεί το οποίο μας λέει είναι το εξής. Ότι κάλεσε κοντά του όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κουρασμένοι, φορτωμένοι με βάσανα, έχουν υποφέρει στη ζωή τους και τους λέει σηκώστε το ζυγό μου. Αυτό το σταυρό που σηκώνεται, σηκώστε. Έλα να είστε σίγουροι. Μάθετε από μένα ότι είμαι ήρεμος. Πράβος. Και είμαι ταυτόχρονα και ταπεινός. Και να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Εσείς που θα έρθείτε κοντά μου, θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Αυτό το είπε ο Χριστός και απευθυνόμενος προς όλους τους ανθρώπους, έτσι. Και άμα κανείς σκεφτεί, και έντερη περίοδος που βγαίνει και το λέει, άμα σκεφτεί ότι το Ισραήλ κανείς είναι κάτω από ένα ζυγόρο μαϊκό, όπου οι άνθρωποι υπέφεραν, ότι τότε και την εποχή εκείνη υπήρχαν οι σκλάβοι, υπήρχαν οι δούλοι. Και αυτό το βλέπω από τις επιστολές πολλές φορές. Όταν ξεκινάνε η λέξη δούλος πάει και έρχεται μέσα στην Αγία Γραφή πάρα πολλές φορές. Εξού και μιλάνε πολλές φορές και δουλικά οι Απόστολοι. Πέτρος, δούλος Ιησού Χριστού, γράφει. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Βλέπετε, χρησιμοποιούμε τη λέξη δούλος, γιατί είναι μια περίοδος που ζει ο κόσμος μέσα στη δουλεία. Η ελεύθερη είναι πάρα πάρα πολύ η ελεύθερη πολίτης. Αν λοιπόν σηκώνουν ένα ζυγό σκλαβιάς, ένα ζυγό που δεν ήταν καν οι άνθρωποι τίποτα, αφού μπορούσε να πάσει στιγμή το αφεντικό, εκεί που εσύ ήσουν δούλος, να σε αρπάξει, να σε πετάξει και να σε ρίξει στα πυράγχας για φαγητό. Χωρίς να λογοδοτήσει κανένα. Ή να σε μαχαιρώσει και να σε σκοτώσει, όπως σκοτώνεις εσύ την κόρη σου. Όπως σφάλισε ένα πρόβατο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό λέει όλοι εσείς που έχετε κουραστεί, όλοι εσείς που είστε με βαριά φορτία φορτωμένη, σας λέω σηκώστε το δικό μου το ζυγό. Και εγώ δεν είμαι τύραννος, εν αντιθέσει με τους άλλους που είναι τύρανοι και καταδυναστεύουν. Από μένα θα μάθετε ότι είμαι πάρα πολύ ήρεμος και είμαι πάρα πολύ ταπεινός. Και θα αντιληφθείτε ότι θα βρείτε ειρήνη στις ψυχές σας, ανάπτυξη στην ψυχή σας. Και αυτό ξέρετε είναι απαραίτητο σε έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα το βράδυ που είμαι πολλές φορές και λέει κάποιος, μπορώ και κοιμάμαι ήσυχα, δεν έχω τη συνείδησή μου, ένοχη. Και φυσικά αυτοί που το λένε, εννοούν ότι δεν έχουν κάνει μεγάλα εγκλήματα στη ζωή τους. Έτσι λένε, δεν σκότωσαν
δεν αδίκησα, δεν έκλεισα κάποιον άδικα στη φυλακή. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, δεν είναι μόνο αυτά τα αμαρτήματα, τα οποία όταν γνωρίσουν τον Λόγο του Θεού και μελετήσουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, οπότε θα μάθουν και το ποια είναι η αμαρτία, εκεί διαπιστώνουν ότι ελέγχονται ενώπιον του Θεού, τους ελέγχει η συνείδησή τους, ότι δεν είναι εντάξει με τον Θεό. Ότι δεν είναι εντάξει. Και εκεί βλέπετε ότι ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό. Και αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν πολλές φορές δεν έχουν ήσυχο ύπνο ακόμα. Δεν έχουν ήσυχο ύπνο. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι όσοι έρχεται κοντά μου, να ξέρετε ότι τελικά θα βρείτε ανάπαυση στο μυστικό σας κόσμο. Νυν ουν την προσήκουσαν απόκριση προς εκάστη των ερωτήσεων με τα φόβου και χαράς απόδος στο Θεό. Τώρα λέει, σε παρακαλώ, με την προσήκουσα, με αυτή που αρμόζει, θα λέγαμε, ναι, απάντηση να δώσεις, σωστή απάντηση, πρόσεξε, την προσήκουσα απόκριση, αποκρίνονται στη γέννη απαντώ, προσεκάστη των ερωτήσεων με τα φόβου και χαράς απόδοση στον Θεό. Ο φόβος δεν τον ερμηνεύσω με φόβο, με την έννοια του τρόμου, αλλά με την έννοια του σεβασμού, με σεβασμό και με χαρά απάντησε έτσι στον Θεό, διότι αν ήταν φόβος, την έννοια του τρόμου, δεν μπορεί ταυτόχρονα, ενώ είμαι τρομοκρατημένος, να είμαι και χαρούμενος. Αποκλείεται η ερμηνεία να είναι η του φόβου ερμηνεία, όπως αποκλείεται να είναι του φόβου η ερμηνεία στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλευτο. Δεν μπορεί να φοβάμαι να πλησιάσω τον Θεό της αγάπης. Άρα με σεβασμό μου λέει ο ιερέας, μεταφόβου Θεού πίστεως, με σεβασμό, με πίστη και με αγάπη, έλα να ενωθήσουμε τον Θεό. Να σεβαστείς απέναντι στο ποιον έχεις. Το ίδιο λοιπόν εδώ πέρα να δώσεις με ταυτόχρονο σεβασμό και ταυτόχρονα μέσα σου να είσαι πλημμυρισμένος από χαρά. Ασφαλώς δε γίνωσκε, μάθε λέει, γνώριζε ότι αυτός ο σωτήριμον μετά τη σπανιμνή του αυτού μικρός, να ξέρεις λέει ότι αυτή τη στιγμή ο Χριστός μαζί με τη μητέρα του και τον Αγίον αυτού εντάφθα πάρεστε. Ευρίσκεται εδώ, αυτή τη στιγμή που κάνεις την κουρά σου. Ο ίδιος ο Χριστός, η ίδια η Παναγία, η ίδια η Άγια. Ενωτιζόμενος τα παρασού εκπορευόμενα λόγια, ακούγοντας από σένα τα λόγια τα οποία θα απαντάς στις ερωτήσεις που σου κάνω. Είναι όταν έρθει κρίνει ζώντας και νεκρούς, ώστε όταν έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, αποδόσωση. Να σου αποδώσει που καθομέλης συνταγήνε και καθομολογήσε, αλλά καθά αν φυλάξεις, α, ομολογήσεις. Να ανταποδώσει ο Θεός, ανάλογα όχι με αυτά που υποσχέθηκες στα λόγια, αλλά με αυτά τα οποία, αν φύλαξες αυτά τα οποία ομολόγησες.